Κυρίες και κύριοι, εκμεκ κανταΐφι. Τι άλλο να πω? Νομίζω δεν χρειάζεται να πεις και πολλά πράγματα. Θα φτιάξουμε την πιο σιροπιαστή βάση από κανταΐφι, την πιο βελούδινη κρέμα από πάνω και την πιο νόστιμη και αφράτη σαντιγί από πιο πάνω. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο. Ακολουθήστε τη συνταγή μου και σας υπόσχομαι ότι θα είναι το πιο νόστιμο εκμεκ κανταΐφι που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλω να ακολουθήσετε τα βήματά μου ακριβώς όπως τα κάνω και εγώ. Έχω μία κατσαρόλα και ρίχνω όλα τα υλικά για το σιρόπι μου. Νεράκι, ζάχαρη, φλούδα από ένα λεμονάκι. Μόνο το κίτρινο μέρος, μην βάζετε το λευκό και βγει πικρό. Μπορούμε το σιρόπι να το κάνουμε και μία-δύο μέρες πριν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ένα στη κανέλας και πάνω στη φωτιά. Θα σιγοβράσουμε μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Δεν θα πάρει παραπάνω από 3-4 λεπτάκια. Με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα και να αρχίζει να λιώνει η ζάχαρη, κατευθείαν βγάζουμε από τη φωτιά. Πάντα μα πάντα ακολουθώ την ίδια τεχνική στα σιρόπια μου. Δεν αφήνω να βράζουν 5-10 λεπτά όπως λένε οι συνταγές. Γιατί άμα σε έδινα μια συνταγή που χρειάζεται το σιρόπι να βράσει 10 λεπτά και βάζετε μια τόση κατσαρόλα, θα έχει εξατμιστεί όλο το νερό. Έχει να κάνει καθαρά με την κατσαρόλα. Γι' αυτό με το που πάρει βράση, όλες οι συνταγές μου για τη σιρόπια τα βγάζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα ήρθε η ώρα να ξάνουμε το κανταΐφι μας. Και εννοείται χρησιμοποιώ κανταΐφι χρυσή ζύμη, γιατί αποτελείται από λεπτές και ελαστικές ίνες που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Έτσι, οι δημιουργίες μου γλυκές ή αλμυρές έχουν γνήσια σπιτική γεύση. Λοιπόν, θέλω μία ολόκληρη συσκευασία, 500 γραμμάρια, οπότε βγάζω από το κουτί. Και όση ώρα βράζει το σιρόπι, όση ώρα βράζει το σιρόπι όντως, εμείς θα ξάνουμε το κανταΐφι μας. Ξάνω σημαίνει ότι το ανοίγω. Δεν το σπάω, το ανοίγω. Ανοίγουμε το κανταΐφι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χωρίσουμε τις ίνες μεταξύ τους. Θα ξάνετε πάρα πολύ καλά, πρέπει ο όγκος του κανταϊφιού να πενταπλασιαστεί τουλάχιστον. Βλέπετε ήδη πόσο πολύ μεγάλωσε, για να γίνει σωστό το γλυκό μας. Συνεχίζω. Και μόλις ξάνουμε ωραία το κανταΐφι και γίνει έτσι αέρινο, κοιτάτε εδώ, σαν συννεφάκι είναι. Το αφήνουμε στην άκρη και λογικά το σιρόπι μας έχει βράσει. Και όντως έχει βράσει. Και στο τέλος, μία κουταλιά της σούπας μέλι. Ταντάν, εδώ. Σβήνουμε τη φωτιά. Ανακατεύουμε. Έχουμε σβήσει τη φωτιά. Βγάζουμε από τη φωτιά. Και αφήνουμε να κρυώσει. Τώρα, τα ψάρα. Βουτυρό. Και βουτυρώνουμε πολύ πολύ καλά τα ψάκια μας. Ό,τι σας δίνω σε γραμμάρια το χρησιμοποιείτε ακριβώς, δεν βάζετε λιγότερο ή περισσότερο. Όταν κάνουμε κανταΐφι χρειάζεται βούτυρο. Όταν κάνουμε σιροπιαστά χρειάζεται βούτυρο. Γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι καλό φύλλο ή καλό ζυμάρι ή καλό βούτυρο ή καλό σιρόπι. Αυτά είναι τα σιροπιαστά. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο από το κανταΐφι μας και το απλώνουμε εδώ. Εδώ. Και μόλις έτσι πάει παντού το κανταΐφι, παίρνουμε το βούτυρο και ποτέ μα ποτέ δεν ακουμπάμε το πινέλο πάνω στο κανταΐφι. Αρχίζουμε και πασπαλίζουμε το βουτυράκι από πάνω και συνεχίζουμε να προσθέτουμε κανταΐφι. Μην το λυπηθείτε το βουτυράκι, το χρειάζεται η συνταγή μας. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο κανταΐφι από πάνω και ρίχνουμε όλο το υπόλοιπο βούτυρο από πάνω. Δεν ακουμπάμε, στο μόνο σημείο που ακουμπάμε είναι εδώ στις άκρες. Ίσα ίσα. Τώρα, ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ψήνουμε στους 160 για μία ώρα, αλλά στη μισή ώρα θα βγάλουμε έξω, θα αναποδογυρίσουμε και θα ψήσουμε άλλη μισή ώρα. Σύνολο, μία ώρα στους 160 μέχρι που να ξανθύνει, να γίνει sexy, crispy και έτοιμο να το σιροπιάσουμε. Με το που γίνει αυτό, θα ετοιμάσουμε την κρέμα μας. Και κυρίες και κύριοι, μετά από μία ώρα, εφόσον έχετε κάνει ακριβώς ό,τι σας έχω δείξει, το κανταΐφι σας θα μυρίζει βούτυρο όπως πρέπει να μυρίζει και θα είναι χρυσαφένιο όπως ακριβώς το βλέπετε εδώ πέρα. Καυτό το κανταΐφι, κρύο το σιρόπι μας και παίζουμε μπαλίτσα. Ρίχνουμε μέσα το σιρόπι εδώ, πρέπει να είναι καυτό για να το ρουφήξει ωραία και να ανοίξει ωραία. Οχ και οχ.
κι άλλο μέσα. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη το κανταήφι μας, να ρουφήξει όλο το σιρόπι και να διωγγωθεί όπως σας είπα. Θα ανοίξει λίγο. Και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα μας. Σε μία άλλη κατσαρόλα, συγγνώμη που έβαλα αυτή την κουτάλα, αλλά να μην μπλένουμε, ρίχνουμε μέσα όλο μας το γάλα, εκτός από τόσο, 100 ml. Θα αφήνουμε στην άκρη. Ρίχνουμε τη μισή μας ζάχαρη, σιρόπι βανίλιας. Μπορείτε να βάλετε 2 βανιλίνες σε σκόνη. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Δεν ανακατεύουμε. Βάζουμε μπρος σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Μην βάλετε πολύ δυνατά γιατί δεν θέλουμε να κάψει γύρω-γύρω το γάλα. Και παίρνουμε ένα μπολ. Ρίχνουμε μέσα τους κρόκους μας. Μαζί με την υπόλοιπη ζάχαρη. Εδώ. Και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε λίγο στην αρχή έντονα. Γιατί άμα δεν ανακατέψουμε γρήγορα, υπάρχει περίπτωση η ζάχαρη να κάψει τους κρόκους μας. Με το που ανακατέψουμε έτσι λίγο, προσθέτουμε το γάλα μας. Τέλεια. Και συνεχίζουμε το ανακάτω. Πρέπει να διαλύσουμε τη ζάχαρη. Τέλεια. Με το που δούμε ότι έχει διαλυθεί η ζάχαρη, ρίχνουμε μέσα το corn flour. Έχει αρκετό corn flour η συνταγή. Αλλά γενικά το εκμέ κανταήφι έχει μια κρέμα σχετικά συμπαγή, γιατί έτσι τρώγεται, πρέπει να βγαίνει ολόκληρο κομμάτι. Γι' αυτό το λόγο δεν ακολουθούμε την διαδικασία που φυσιολογικά θα ακολουθούσαμε σε μια κρέμα πατισερή. Και μεταφέρομαι όπως είμαι δίπλα. Και κοιτάξτε εδώ, άρχισε να βράζει το γάλα μου, το βλέπετε. Αυτό είναι το σημάδι όπου σβήνουμε τη φωτιά, να μην έχουμε άγχος. Και σιγά σιγά από εδώ, θα το πάμε μόνο εδώ, μου βολεύει πιο πολύ, γιατί είμαι δεξής. Παίρνουμε μία κουταλιά από το μείγμα μας και ρίχνουμε μέσα στα αυγά μας. Εδώ. Ανακατεύουμε σιγά σιγά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά. Δεν ψήνονται τα αυγά για να γίνουν ομελέτα. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα, δεν χρειάζομαι άλλη την κουτάλα. Όπως είναι. Προσθέτουμε όλο το μείγμα. Σιγά σιγά πάλι. Και ξαναβάζουμε την κατσαρόλα πίσω στη φωτιά. Ανάβουμε το μάτι μας. Σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά πάλι. Ρίχνουμε όλο το μείγμα πίσω. Και ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει. Να σας πω ότι στο σημείο που αφήνουμε να σιροπιαστεί δίπλα το κανταήφι, καλό είναι να το αφήσουμε τουλάχιστον μισή ωρίτσα. Οπότε ξεκινήστε λίγο πιο αργά την κρέμα σας. Αλλά ξέρετε εδώ πέρα ότι είμαστε σοβαρή επιχείρηση και ότι σας δείχνω ότι και χρόνο να μην έχετε, πάλι μπορείτε να φτιάξετε εκμέ κανταήφι. Να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι όταν φύγει ο αφρός από πάνω, είναι έτοιμη η κρέμα μας. Κοιτάξτε εδώ, ο αφρός έχει σχεδόν φύγει. Τώρα σε αυτό το σημείο, σβήστε λίγο τη φωτιά και δοκιμάστε. Πολύ σημαντικό σημείο. Άμα έχει γεύσει corn flour το μείγμα, συνεχίζετε λίγο πάνω στη φωτιά να ανακατεύετε. Εμένα ήταν μια χαρά. Οπότε βγάζουμε τη φωτιά, αφήνουμε στην άκρη και γρήγορα γρήγορα ρίχνουμε το παγωμένο βούτυρο μέσα. Και είναι σημαντικό να είναι παγωμένο το βούτυρο, γιατί θέλουμε να ρίξουμε τη θερμοκρασία από την κρέμα μας. Θέλουμε να σταματήσει να ψήνεται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μείνει ωραία και βελούδινη. Ρίχνουμε το βούτυρο μέσα και ανακατεύουμε. Με το που λιώσει τελείως το βούτυρο, κοιτάξτε πόσο ωραία και βελούδινη είναι η κρέμα μας. 0 γρουμπαλάκια και σε αυτό το σημείο, επειδή ακόμα είναι ρευστή, θέλουμε να τη στρώσουμε κατευθείαν πάνω από το κανταήφι. Βγάλετε όλα τα λεμονάκια, αυτά εδώ που έχω αφήσει στο κανταήφι. Βγάλετε και την κανέλα. Και όσο ακόμα η κρέμα μας είναι ρευστή, τη βλέπετε πόσο ωραία που είναι, ρίξτε την πάνω από το κανταήφι. Αγία μου. Εννοείται πως ποτέ δεν παίρνετε ό,τι υπάρχει στην κατσαρόλα. Αφήνετε λίγο στην άκρη γιατί έχετε δουλειά μετά με το κουταλάκι. Αυτό το χρειάζεται το κανταήφι. Οπότε, απλώστε καλά την κρέμα με τη μαρή σας να πάει παντού. Και μόλις απλώστε, χτυπήστε και λίγο με τα χέρια για να ισιώσει τελείως η κρέμα. Πάρτε μία μεμβράνη. Απλώστε πάνω από το κανταήφι. Εδώ. Και με τα χέρια σας φροντίστε να εφάπτετε η μεμβράνη πάνω στην κρέμα μας για να μην πιάσει πέτσα, να μην πιάσει κρούστα. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που την είδατε αυτή τη συνταγή, γιατί όλοι πιστεύουν ότι το εκμέ κανταήφι είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι πανεύκολο, μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Και τώρα, αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει καλά για τουλάχιστον 3 με 4 ώρες. Θέλω να δέσει το γλυκό μου. Όταν δέσει, θα συνεχίσουμε για να φτιάξουμε τη σαντιγκή. Και όση ώρα κάνει να δέσει βέβαια,
υπάρχει αρκετός χρόνος για να φάμε ό,τι έχει μείνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, έχω βάλει την τουρμπίνα πάνω να είναι σε ετοιμότητα. Γιατί? Γιατί πρόκειται να φτιάξουμε τη σαντιγί. Όπως βλέπετε, κρέμα γάλακτος δεν έχω έξω. Θα την πάρω από το ψυγείο. Και πολύ βασικό, η κρέμα μας να είναι από το ψυγείο κρύα παγωμένη. Τη ρίχνουμε στον κάτω του μίξερ. Άμα έχετε βανίλια, βάλτε. Άμα δεν έχετε, μη βάζετε. Αλλά εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο βανίλια. Του δίνει μια έξτρα γεύση. Την άφηνη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι που να γίνει ωραία σαντιγί. Τέλεια. Μετά από 2-3 λεπτάκια η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Προσοχή πάρα πολύ, δεν θέλουμε να πήξει. Κοιτάξτε εδώ. Θέλουμε να είναι σαν ένα γιαουρτάκι. Και ρίχνουμε όλη τη σαντιγί από πάνω. Απλώνουμε. Εδώ. Να πάει παντού. Και μόλις τρώσουμε τη σαντιγί μας, παίρνουμε ένα πυρουνάκι. Και κοιτάξτε εδώ τι θα κάνει. Με την πίσω μεριά του πυρουνιού θα δώσετε ωραίο σχήμα από πάνω. Εδώ, έτσι. Να κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που έγινε. Είναι φανταστικό. Με ένα πυρουνάκι, τι όμορφο γλυκό που κάνεις. Και τελευταίο στάδιο, ρίχνουμε το φιστίκι υγιεινής. Είναι φανταστικό, κοιτάξτε. Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Μην το παρακάνετε. Λίξτε ίσα ίσα. Και ήρθε η ώρα να κόψω ένα κομμάτι. Λοιπόν, εδώ. Και στη μέση. Συνολικά βγάζει 3, 6, 9, 12 γενναιόδωρα κομμάτια. Κάθε κομμάτι που θα μπορούσε να το φάει και. Εντάξει, ένα κομμάτι τέτοιο είναι για μένα. Εσείς, άμα είστε μικρόσωμος ή μικρόσωμος, μπορείτε να φάτε και μισό. Το πρώτο κομμάτι συνήθως δεν βγαίνει καλό, αλλά θα πολεμήσω να βγει καλό. Ωλαλα. Και κοιτάξτε εδώ. Νταναν! Εκμέκαντα ύφη για αστέρι Μισελέν. Να σου πω κάτι που σκέφτηκα σήμερα. Άμα θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε δεν το κάνετε. Αλλά επειδή παραδοσιακά πάντα το δίνουμε έτσι, το εκμέκαντα ύφη με φιστίκι και όλα αυτά, δεν ήθελα σήμερα να το κάνω λίγο έτσι πιο ιδιαίτερο. Οπότε έχω πάρει φραουλίτσες, έχω πάρει και μούρα. Και κατευθείαν εκεί πέρα που ήταν ένα απλό εκμέκαντα ύφη, έγινε ένα εκμέκαντα ύφη καλοκαιρινό. Θα βάλω και ένα δυόσμο. Και κοιτάξτε, δεν είναι σαν μπαστούλα. Είναι καταπληκτικό. Το χαρίζω αυτό το κομμάτι σε όποιον φτιάξει πρώτος αυτή τη συνταγή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να κοινοποιήσετε το βίντεο και θέλω οπωσδήποτε να κάνετε σχόλια κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας!